Face ID και μάσκα. Πάνε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Face ID με μάσκα. Ξέρω ότι είναι το μείζον θέμα αυτόν τον καιρό, λόγω του COVID και τα σχετικά, ότι δεν δουλεύει το Face ID όταν φοράμε μάσκα. Ή μήπως δουλεύει και δεν ξέρουμε τον τρόπο να το κάνουμε. Αν σου αρέσει το ίδιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις προφανώς κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, θα βρεις link κάτω στην περιγραφή και Discord server φυσικά για να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις. Πάμε να τσεκάρουμε τώρα λοιπόν και να δούμε τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε το Face ID με μάσκα. Έχουν βγει γενικότερα πάρα πολλά βίντεο στα social και δείχνουν το πώς μπορείς να το κάνεις. Εάν έχεις δει ένα τέτοιο βίντεο, είναι ένα ακόμα βίντεο. Εάν δεν ξέρεις όμως τον τρόπο πώς να το κάνεις, αυτό το βίντεο θα σε βοηθήσει. Τι θα χρειαστούμε? Μία μάσκα. Ένα λαστιχάκι και ένα κινητό με Face ID. Δεν είναι απαραίτητο να είναι iPhone φυσικά, έτσι. Απλά να μπορεί να υποστηρίξει λειτουργία προσώπου, να ανοίγει με το πρόσωπο. Το έχουμε μέχρι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε? Πρώτο και κυριότερο, δεν χρειάζεται να σβήσεις το παλιό σου Face ID. Μπορείς να έχεις και εναλλακτικό. Επίσης, μπορείς να προσθέσεις κάποιον άλλον όσο ανοίγει το κινητό σου, εάν αυτό δεν το γνωρίζεις. Θα δούμε πώς. Με αυτόν τον τρόπο. Εμείς ουσιαστικά θα κρατήσουμε το Face ID που έχουμε και θα δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό φορώντας μάσκα. Αλλά όχι με τον τρόπο που καταλαβαίνεις. Θα κάνουμε ένα τρικάκι, καθώς η κάμερα του Face ID δεν θα σε αναγνωρίσει όταν φοράς τη μάσκα από τη μύτη και κάτω. Γιατί θέλει να φαίνονται τα χείλια σου. Αν όμως κάναμε αυτό το τρικάκι, θα δούμε πώς, θα μπορέσει να σε αναγνωρίσει. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε φυσικά είναι να πάμε ρυθμίσεις. Να κατεβούμε να βρούμε το Face ID και να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό μας και μας ανοίγει αυτό. Βλέπετε ότι κάτω ακριβώς στη μέση, κάτω από τις άλλες εφαρμογές, σας γράφει διαμόρφωση εναλλακτικής εμφάνισης. Σε εκείνο το σημείο, στη διαμόρφωση εναλλακτικής εμφάνισης, θα το πατήσουμε και θα μας γράψει τρόπος διαμόρφωσης του Face ID. Πρώτα τοποθέτησε το πρόσωπό σου, μπλα 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 μπλα. Πριν πατήσουμε πρώτο βήμα, θα αφήσουμε το κινητό μας κάτω. Θα βγάλω τα γυαλιά μου. Θα πάρω το λαστιχάκι. Να κοιτάξετε να είναι μεγάλο αν είναι στη κεφάλα σαν εμένα, το μικρό λαστιχάκι δεν θα σας χρειαστεί. Δεν θα σας βολέψει μάλλον. Το βάζουμε περίπου στη μέση του προσώπου μας και να το κάνετε σε σημείο το οποίο να μην σας βλέπει κόσμος γιατί είναι λίγο γελίο. Παίρνουμε τη μάσκα, την διπλώνουμε στην μέση και την φοράμε μισή. Πρώτα από τη μισή πλευρά του προσώπου. Κάπως έτσι. Δηλαδή, από τη μια πλευρά να είμαστε κανονικά και από την άλλη την πλευρά να φοράμε τη μάσκα. Τώρα με τα μουσια δεν ξέρω. Είναι λίγο ζόρικο, αλλά το δικό σας δεν θα έχετε τόσα πολλά μουσια όσο εγώ, οπότε θα είναι καλύτερο. Και όπως είπα, σε σημείο το οποίο να μην σας βλέπει κανείς γιατί είναι λίγο γελίο. Λοιπόν, κρατάμε και πατάμε πρώτο βήμα. Μας αναγνωρίζει, τοποθετούμε την κάμερα, μετακινήστε το iPhone και περιστρέφουμε το κεφάλι μας να μας αναγνωρίσει το Face ID. Λέει ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη σάρωση του Face ID. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη σάρωση, τι κάνουμε? Μεταφέρουμε τη μάσκα από την άλλη την πλευρά. Δηλαδή, τη βάζουμε από εδώ. Όπως την είχαμε πριν από εδώ, τη μεταφέρουμε από εδώ. Τη φέρνουμε και λίγο πιο μέσα. Και πατάμε δεύτερη σάρωση. Διαμόρφωση του Face ID ολοκληρώθηκε. Πηγαίνουμε στην αρχική, κλείνουμε το κινητό μας. Βγάζουμε το λαστιχάκι. Πένα. Φοράμε τη μάσκα μας. Πένα. Και ξεκλειδώνουμε το κινητό μας. Ξεκλείδωσε. Τώρα, να το βλέπετε κι εσείς από εδώ. Τσακ. Άνοιξε. Πατάμε το Face ID και το τηλέφωνο ανοίγει. Βλέπετε, και κάνεις
Σκρόλ προς τα πάνω. Παπ, σε βλέπει. Σκρόλ προς τα πάνω. Και το τηλέφωνο ανοίγει και φορά κανονικά τη μάσκα έτσι. Πατάω. Και το τηλέφωνο έχει ξεκλειδώσει. Ξεκλείδωσε. Θα μου πεις, το έκανες με τέτοια μάσκα. Εάν δοκιμάσω να βάλω μία άλλη μάσκα, φυσικά. Δοκιμάζω μία άλλη μάσκα, σε άλλο χρώμα, πάνινη μάσκα. Πατάς, παπ, έτοιμο. Και φυσικά τα ανοίξεις κανονικά έτσι. Παίρνω. Το κλείνεις, πατάς, παπ, έτοιμο. Γιώργο, έχω μουσια. Εάν βάλω μαύρη μάσκα... Φοράς τη μαύρη σου τη μάσκα. Face ID. Παπ, έτοιμο. Παπ. Ready. Το δικό μου το Face ID δυσκολεύεται γιατί φοράω και καπέλο φυσικά έτσι. Εσύ προφανώς θα το κάνεις, δεν θα φοράς καπέλο, οπότε θα είναι πολύ πιο GG εύκολα για σένα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις αν σου αρέσει τέτοιους βίντεο, μην ξεχάσεις αν σου αρέσουν τέτοιους βίντεο να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης καθημερινά live stream στο Twitch, θα βρεις link κάτω στην περιγραφή και Discord server φυσικά για να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση θέλεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.